Με τα Χανιά παίζει αύριο η ομάδα της Κορίνθου στις 4 το απόγευμα στην Κόρινθο. Ο πρόεδρος της ομάδας καλεί όλους τους φιλάθλους να παρευρεθούν στο γήπεδο και να υποστηρίξουν την ομάδα. Όχι μόνο αύριο, κάθε Κυριακή είναι κρίσιμη αγώνες, διότι ένα πρωτάθλημα δεν αρχίζει και δεν τελειώνει ποτέ με 2 ή με 3 αγωνιστικές. Είναι ένας ατέλειωτος μαραθώνιος, που το πιο σημαντικό κομμάτι αυτή τη στιγμή είναι ότι ξεκινήσαμε 2 παιχνίδια εκτός έδρας, πήραμε 6 βαθμούς και οπωσδήποτε πάμε 1-1 τα παιχνίδια. Σειρά έχει αύριο το αυριανό παιχνίδι που ευελπιστούμε με την παρουσία, τη δυναμική της ομάδος και με τον κόσμο που ευελπιστούμε ότι θα έχουμε πάρα πολύ, να προσθέσουμε άλλη μια νίκη και από εκεί και πέρα έχουμε άλλα 27 παιχνίδια. Η ομάδα είναι έτοιμη. Η ομάδα πάντα είναι έτοιμη. Και δηλαδή τελευταία που απέκτησε και ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι το θέμα της ψυχολογίας, γιατί κερδίζοντας και κάνοντας καλές παρουσίες, αποκτάς και ψυχολογία καλή που είναι απαραίτητη για το ποδόσφαιρο. Πιστεύουμε ότι ψυχολογικά είναι πάρα πολύ καλά. Στηρίζεται και θα στηριχτεί αύριο, πιστεύουμε, από όλο το φύλαθρο κόσμο της Κορυφαίας και πιστεύω να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, να προσθέσουμε ακόμα άλλους 3 βαθμούς και περιμένουμε, όπως είπα, άλλα 27 παιχνίδια. Η ομάδα για να προχωρήσει μόνη της σίγουρα δεν μπορεί. Χρειάζεται και φιλάθλους, αλλά χρειάζεται και οικονομική ενίσχυση. Να πάμε στα δικό μας. Κανένας δεν μπορεί να προχωρήσει μόνος. Όλα τα πράγματα χρειάζονται συνεργασίες, χρειάζονται συμπαράσταση, πόσο μάλλον και το ποδόσφαιρο, που είναι ομαδικό άθλημα και χρειάζεται πάρα πολλούς ανθρώπους μαζί να ασχολούνται με την ομάδα για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα σύνολο πάρα πολύ καλό, δυνατό, διότι με πάρα πολλούς ανθρώπους μπορούμε να γίνουμε δυνατοί για να πάμε μπροστά. Τι ώρα είναι αγώνας αύριο? Αύριο ο αγώνας είναι 4 και μέσα από την εκπομπή σας, που σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά, κάνουμε μια έκκληση στον κόσμο, μια παγκοριδιακή εκστρατεία, γιατί έτσι τον ονομάζω, την ονόμασα και προχθές, εκστρατεία πραγματική, να βρεθούμε όλοι στο γήπεδο, να υποστηρίξουμε τα παιδιά αυτά που πάνω απ' όλα θέλουν τη στήριξή μας για να πάνε μπροστά.